Άλλο ένα διατροφικό σκάνδαλο που αφορά το κρέας που καταναλώνουμε βιώνουν οι Ευρωπαίοι σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Καταναλωτών BEUC. Στον απόϊχο του σκανδάλου με το αλογίσιο κρέας που ξέσπασε το 2013, ο Οργανισμός Καταναλωτών διεξήγαγε ελέγχους σε 7 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι σε πολλές περιπτώσεις το κρέας που αγοράζουμε δεν είναι ακριβώς αυτό που νομίζουμε, όπως επιβεβαιώνει και η Μονίκ Γκουαγέν από τον Οργανισμό Καταναλωτών. Στο Βέλγιο, για παράδειγμα, υπάρχει αυτό το ιδιαίτερο πιάτο που ονομάζουν Αμερικανικό φιλέτο. Πιστεύετε λοιπόν ότι τρώτε βοδινό κρέας, ενώ στην πραγματικότητα τρώτε χοιρινό? Αυτό είναι απαράδεκτο από την πλευρά του καταναλωτή. Αυτό που τονίζουν ωστόσο είναι ότι και ο καταναλωτής πρέπει να είναι προσεκτικός. Ως καταναλωτές πρέπει να κοιτάμε τις ετικέτες. Υπάρχουν κόλπα που οι υπεύθυνοι της βιομηχανίας τροφίμων μπορούν να επιστρατεύουν για να σας κάνουν να πιστέψετε ότι αγοράζετε κάτι ή να αγοράζετε κάτι άλλο. Τώρα ο ρόλος μας ως οργανισμός καταναλωτών είναι να φέρουμε αποτελέσματα στα μέλη μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λειτουργούμε ως μεγάφωνο για να φέρουμε αυτά τα αποτελέσματα του ελέγχου σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να διασφαλίσουμε ότι τα προβλήματα εντοπίζονται και αντιμετωπίζονται. Με την οικονομική κρίση όμως και τις περικοπές στο επίπεδο των ελεγκτών, το μήνυμα της BEUC ίσως να μην εισακουστεί από τα κράτη-μέλη.